Καταρχήν θέλω να σας πω καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ. Τα πρώτα φορά που άρχισε να ασκεί δημοσιογραφία στην Θεσσαλονίκη, στην Βόρεια Ελλάδα. Θυμάμαι την εικόνα της τότε, νεαρή συνάδελφο που την είχα δει. Από τότε έχουν περάσει πολλά χρόνια, είμαι και εγώ εδώ από τα 15 χρόνια. Όταν άκουσα από το τηλέφωνο τις πρώτες ιστορίες που έγραψε σε αυτή την ανθρωπολογία ατυχημάτων, μου γέννησε το πρώτο μου συνέστημα, που ήταν ότι ζω με πραγματικούς ήρωες, έστω και ας τους αφήσω. Λοιπόν, είχα ένα δίλημα να προσεγγίσω αυτό το βιβλίο και αυτά που θέλω να σας πω ως ένας από τους πρώτους αναγνώστες εδώ στην Αθήνα, που το διάβασαν, το μελέτησαν, το διάβασαν δεύτερη φορά και θέλουν να μεταφέρουν τον τρόπο γραφής του συγγραφέα, να το δω από την ιστορική του άποψη. Αυτό δεν με επέλεξε πολύ, γιατί ήξερα ότι έχω τον κύριο Αχτζήλη εδώ, άρα λέω τουλάχιστον αυτό δεν θα ασχοληθώ καθόλου. Τελικά αποφάσισα να το δω από καρδιάς και με τα συναισθήματα που με δημιούργησε όταν το διάβασα. Καταρχήν ξεκίνησα να το διαβάζω ταξιδεύοντας. Πρέπει να σας πω λίγα πράγματα για τις μνήμες που ανέσυρε από μένα αυτό το βιβλίο, γιατί είμαι ένας εσωτερικός μετανάστης. Δεν ανήκω σε μια κατηγορία ανθρώπων που άλλαξαν τόπο, που τον έχασαν και έπρεπε να ξαναστήσουν τη ζωή τους αρχή κάποιον άλλο τόπο. Τα πρώτα μου χρόνια τα πέρασα έχοντας πατέρα δημόσιο υπάλληλο, άρα εσωτερικός μετανάστης, στη Δυτική Μακεδονία, στην Κεντρική. Έχω γυρίσει διάφορους τόπους. Εκεί λοιπόν, οι πρώτες ιστορίες της Σοφίας ανέσυραν τις μνήμες μου από τότε που ήμουν στο γυμνάσιο. Θυμάμαι λοιπόν ότι ήμουν σε ένα χωριό, πολύ ωραίο χωριό, πολύ πλούσιο χωριό, το οποίο όμως είχε ένα χαρακτηριστικό. Ήταν χωρισμένο στη μέση ατύπως. Στη μια περιοχή ζούσαν οι πρόσφυγες, του 22, οι πόντι, στην άλλη περιοχή ζούσαν οι γηγενείς, το γέννημα θρέμα των ανθρώπων εκεί. Στην αρχή αυτό δεν με ενοχλούσε καθόλου. Ο πατέρας μου είχε μια καλή θέση δημοσίου υπαλλήλου. Εμείς μέναμε στο κέντρο του χωριού και ήμασταν ένα πέρασμα και από τις δύο κατηγορίες κατοίκων. Δεν είχα καταλάβει ακόμα ότι αυτός ο αόρατος τείχος είχε επιδράσει στην ψυχολογία και στην καθημερινότητα και παιδιών της δικής μου γενιάς που είχαν γεννηθεί εκεί. Το κατάλαβα μερικά χρόνια αφού είχα φύγει, ήταν κοντά στο 89-87, όταν έμαθα ότι ένας πολύ αγαπημένος μου φίλος ερωτεύτηκε μία κοπέλα η οποία έτυχε να είναι ποντικής καταγωγής. Μέχρι τότε οι φίλοι μου παντρευόντουσαν, ήμασταν ακόμα μικροί. Ο πρώτος φίλος μου που θέλησε να παντρευτεί έκανε για εκείνη την εποχή μια ατυχή επιλογή. Δεν διάλεξε από τη γειτονιά του. Τώρα καταλαβαίνετε ότι ήταν το 1/4 του Δήμου Καλλιθέας αυτό το χωριό. Και είχε δύο γειτονιές. Ανθρώπων που μιλούσαν ελληνικά, είχαν ελληνικές ρίζες, ήταν Έλληνες, ενωνόντουσαν οι μυρωδιές από τις κουζίνες τους. Στην ίδια γειτονιά μύριζε στο φαγητό της μιας το λατζούν που λέει η Σοφία. Και στην άλλη έβλεπε και το ζύμωμα που κάνανε με τους σπόρους που χρησιμοποιούσαν. Δεν μπορούσαν όμως να ενώσουν τους γάμους των παιδιών τους. Αυτό το παιδί λοιπόν παντρεύτηκε αυτή την κοπέλα. Κανένας δεν πήγε στο γάμο από την οικογένειά της. Παντρεύτηκαν μόνοι τους. Και χρειάστηκαν τουλάχιστον 7-8 χρόνια για να συνδεθούν αυτές οι οικογένειες. Αυτή την ιστορία οφείλω να σας πω ότι την τζαραφνίδικα πέρσι και την έγραψα σε μια εφημερίδα που είχε ζητήσει να γράψω κάτι για τον ερωτησμό. Σήμερα λοιπόν αυτό το βιβλίο για έναν άνθρωπο σαν εμένα που δεν έχω ζήσει, δεν έχω πονέσει χάνοντας πατρίδες, απλώς περιφέρομαι μέσα στην ίδια χώρα, είναι πολύ σημαντικό ότι κατάφερε αυτό το ανάγνωσμα να με κάνει να θυμηθώ πράγματα που το υποσυνείδητό μου είχε κρατήσει αλλά δεν τα είχε επεξεργαστεί. Κάτι άλλο που με βοήθησε η Σοφία να θυμηθώ με αυτό της το βιβλίο, γιατί ήθελα να σου πω ότι εγώ ασχολούμαι με την ιστορία, διαβάζω ιστορία, κάνω ιστορικές έρευνες, αλλά η ιστορία είναι για αυτούς που την αγαπούν πολύ και την έχουν, αν θέλετε, ως καθημερινό ενδιαφέρον. Δεν αγγίζει τους περισσότερους Έλληνες όπως μια μυθοπλασία. Τα ίδια ιστορικά γεγονότα, όταν έχεις φορείς πραγματικούς ήρωες που πλάττονται με τα λόγια όπως στο βιβλίο της Σοφίας Προκοπίδου, τα ιστορικά γεγονότα διεισδύουν. Δεν καταγράφονται ως πληροφορία, διεισδύουν. Ματώνουν, πικραίνουν και πολλές φορές αλλάζουν και συνειδήσεις. Πολιτικές συνειδήσεις, κοινωνικές συνειδήσεις. Για τις πολιτικές δεν είμαι πολύ βέβαιη, βάλτε ένα ερωτηματικό. Το δεύτερο λοιπόν που με βοήθησε να θυμηθώ αυτό το βιβλίο ήταν ένα ρεπορτάζ από τα πρώτα μου χρόνια, τότε που δούλευα στα κανάλια και έκανα ειδήσεις. Δεν νομίζω ότι ήμουν πάνω από 19. Όλα τα έβρισκα έτσι πολύ
πήγαινα με την ευαισθησία μου, με την αγάπη μου. Τότε η ελληνική τηλεόραση, τα ελληνικά κανάλια μας έστελναν παντού, σας θυμίζω. Ήταν η καλή εποχή που υπήρχε η Ελλάδα στις ειδήσεις, γιατί τώρα υπάρχει μόνο το Σύνταγμα, το Κολονάκι, που και από εκεί καλή ιδέα δηλαδή, αλλά δεν την βλέπω πολύ συχνά. Εκείνη την εποχή λοιπόν γυρίζαμε την Ελλάδα και πραγματικά καταγράφαμε ό,τι συνέβαινε. Τα πρώτα που μου βήματα σε εφημερίδες με έστειλαν στις Άκρες. Δεν ξέρω αν εδώ θυμάστε ή κάτι είχατε διαβάσει τότε για τις Άκρες. Εκεί λοιπόν λεγόταν Εκτενεπό, βλέπω τον κύριο Καλυτερίδη, ίσως να θυμάται περισσότερα από μένα. Υπήρχε ένας οικισμός, τον έλεγαν Εκτενεπό. Ήταν δηλαδή σε βαγόνια, οι παλινοστούντες από τη Σοβιετική Ένωση, είχαν έρθει, τους πήγανε στη μέση του πουθενά. Και όταν λέω στη μέση του πουθενά, εμείς πηγαίναμε συχνά εκεί και μιλάγαμε. Μέναμε νύχτες, μέρες, ξαναπηγαίναμε. Βλέπετε τότε ακόμα και η εσωτερική μετανάστευση ενδιέφερε τις ειδήσεις. Τώρα την ενδιαφέρει μόνο όταν υπάρχει ποινικό αδίκημα. Καταγράφουμε λοιπόν τότε μονάχα μία αγωνία των ανθρώπων. Την αδυναμία τους να ριζώσουν σε έναν τόπο που τους έβαλαν και σε έναν τόπο που δεν μπορούσαν να εργαστούν. Δεν είχε χώμα. Δεν μπορούσαν να παράγουν κάτι. Δεν είχε τρόπο να μετακινηθούν στα αστικά κέντρα της περιοχής που η Θράκη, τα αστικά κέντρα της Θράκης, δεν είναι Αθήνα, Καλυθέα, ψυχικό. Υπάρχουν εργασίες τόσες πολλές και εύκολες. Δεν υπήρχε καθόλου συγγενωμία να συνδεθούν οι άνθρωποι που ήρθαν από εκείνο τον τόπο για να μπορέσουν να ριζώσουν στον καινούριο τους τόπο. Σας μιλάω μόνο συναισθηματικά. Είχα πάρα πολλά στοιχεία για αυτά, γιατί τα έχω χρησιμοποιήσει κατά καιρούς σε συνέδρια και ομιλίες, αλλά σήμερα δεν ήθελα να κάνουμε αυτό. Σήμερα ήθελα λοιπόν να πω ότι ο καθένας από εμάς, και ας μην έχει στην οικογένειά του έναν άνθρωπο που έχετε από άλλη χώρα, μπορεί μέσα από αυτό εδώ το βιβλίο, γνωρίζοντας και αγαπώντας τους ήρωες και η τεχνική της Σοφίας, αυτό ακριβώς είναι το σημαντικό που έχει πετύχει, και θα σας το πω αμέσως μετά με μια άλλη ιδιότητα, να θυμηθούμε τις ιστορίες των γειτόνων μας, των συμμαθητών μας και εικόνες που είδαμε, δεν τις καταλάβαμε, δεν τις καταγράψαμε και σήμερα μπορούμε να κάνουμε την αυτοκριτική μας για τον τρόπο που βλέπουμε, αντιμετωπίζουμε ή δεν θέλουμε να δούμε το ξένο. Όχι τον ξένο, το ξένο. Ο φόβος για το ξένο, ξέρετε οι περισσότεροι, είναι αρχιτυπικός. Υπάρχει από καταβολής ανθρώπου. Ό,τι δεν είναι ίδιο με εμάς, ότι δεν το καταλαβαίνουμε, ότι λίγο διαφέρει, ή θα το φοβηθούμε, ή θα το λιδωρήσουμε για να νιώσουμε εμείς πιο εδρεωμένοι σε αυτό που κάνουμε, σε αυτό που είμαστε και εκεί που ζούμε. Το ξένο λοιπόν είναι και ένα πολύ ωραίο πράγμα για εμπόριο. Όλο αυτό το κομμάτι, το να είναι ξένος ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας και ας έχει τις ίδιες ρίζες, ας μιλά την ίδια γλώσσα, είναι μια αναπαραγωγή που λυπάμαι που θα το πω και θλίβομαι, δεν έχει τελειώσει. Ένα από τα δικά μου κομμάτια στον χώρο μου, στον κλάδο μου, είναι ασχολούμαι λίγο με τα κοινά μας και ανοίγω και σε διάφορες επιτροπές που ασχολούνται κατά της χρηματοδοτίας, κατά του ρατσισμού και για τον τρόπο που πρέπει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μιλούν σωστά και να αναφέρουν τις σωστές λέξεις όταν ασχολούνται με ζητήματα που δεν γνωρίζουμε. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά η επιμόρφωση δεν είναι στοιχείο αυτής της ελληνικής πραγματικότητας. Ο καθένας προσπαθεί να γατζωθεί από όπου μπορεί, δεν τον ενδιαφέρει να μάθει κάτι παραπάνω, τον ενδιαφέρει απλώς να επιβιώσει. Το δυστύχημα λοιπόν είναι ότι σε αυτό το χώρο πολλοί άνθρωποι, καλή ώρα σαν εμάς, αναλαμβάνουν να μιλήσουν δημόσια, χωρίς αν θέλετε να ξέρουν τι ακριβώς θα πούνε ή γιατί θα το πούν. Λυπάμαι πάλι που το λέω, αλλά οι Έλληνες, αν ήξεραν ιστορία, αν ήξεραν καταρχήν την δική τους ιστορία και την ιστορία του απόδημου ελληνισμού, σαφώς θα ήταν καλύτεροι άνθρωποι, θα κάνανε καλύτερες πολιτικές επιλογές και σαφώς η ζωή τους δεν θα ήταν σήμερα έτσι. Ο ρατσισμός κατά του ξένου και της ξενοφοβίας και μάλιστα των Ελλήνων, και αυτό το ζήσαμε και στο 22, το ζήσαμε και με την παλινόσκηση από την πρώην Σοβιετική Ένωση, το έζησαν και οι Κύπροι μέσα στην Κύπρο μετά την εισβολή των Τούρκων, όταν έπρεπε να αλλάξουν και να φύγουν από τα κατεχόμενα όσοι πήγανε και πήγανε στη Λεμεσό. Το λέω ως παράδειγμα. Λυπάμαι που δεν ξέρουμε ιστορία. Ελπίζω πάρα πολλά βιβλία να γράφονται με αυτόν τον τρόπο που έγραψε η Σοφία το δικό της, γιατί εκτιμώ ότι είναι ένας βόρειος ύπος. Και αυτό το λέω με την άλλη ιδιότητα πια. Ας ξεχάσουμε την ενημέρωση, τις ειδήσεις. Εγώ τα εγκατέλειψα και πιστεύω ότι με εγκατέλειψαν και αυτά. Δεν πιστεύω πια ότι υπάρχει ενημέρωση. Στο άλλο μου κομμάτι λοιπόν που πλέον είναι τα ντοκιμαντέρ και το σενάριο, αντιμετώπισα το βιβλίο σαν σεναριογράφο. Όταν ένα σεναριογράφο που αναθέτει με καλή ώρα αυτό το βιβλίο και τη λένε κάνω ζωντανή εικόνα. Η
Η Σοφία τι πέτυχε. Διαβάζεις το διήγημα και ακούς το λάδι στο τηγάνι, το ακούς. Να περιμένει τα πισία, τα οποία, τα ξέρω σε ποια μορφή, τα έχω πάει με τους φίλους που ήταν κοντά μου και ας πούμε μάθει λίγο το λεπτά. Ταυτόχρονα ακούς τον διαφορετικό ήχο που κάνει η μπτάλα όταν το καραβοκάλευρο πρέπει να το γυρίσει μέσα από το τηγάνι. Ακούς, μυρίζεις, γεύεσαι. Αν δεν έχεις πάει ποτέ τίποτα από όλα αυτά που περιγράφω, εγώ τα έχω πάει όλα και νιώθω και πολύ τυχερή και μετά ξέρω να τα κάνω. Αν δεν έχεις πάει, νιώθεις απολύτως την ανάγκη να τα φας. Επίσης κάνει κάτι άλλο. Έχει ένα δικό της προσωπικό καθαρτήριο. Έχει δημιουργήσει ένα καθαρτήριο σε αυτό το βιβλίο. Και σε αυτό το βιβλίο, μέσα από αυτό το καθαρτήριο, περνάει όλους αυτούς που αμάρτησαν πάνω στον κόσμο, αυτόν που ήρθε και πληγώθηκε σε αυτή τη χώρα. Το κάνει με πολύ τρυφερότητα. Δεν τους αθώνει, τους συγχωρεί. Σε κάθε διήγημα αφήνει και ένα υπονοούμενο για αυτούς που κάτι δεν έκαναν καλά ή για αυτούς που θα μπορούσαν να κάνουν κάτι περισσότερο. Είναι πολύ σκληρή και ας φαίνεται τρυφερή. Δεν είναι καθόλου τρυφερή. Καταγγέλει πράγματα, αλλά το κάνει με έναν τόσο έξυπνο τρόπο. Τόσο προβοκατόρικο, γιατί η αλήθεια είναι εξαιρετικά προβοκατόρικος ανθρώπος. Που σε κάνει να νιώθεις ενοχές, εάν έτυχε να είσαι κάποιος από αυτούς που αμάρτησαν. Στο τέλος όλους του συγχωρεί. Και κάνει και κάτι ακόμη πολύ σημαντικό. Αντιμετωπίζει τον θάνατο του Μυρόνιδης σαν τον μεγάλο ύπνο. Όλοι τις ήρωες και οι κοντινοί τους χαίρονται που κλείνουν τα μάτια τους και κοιμούνται. Κοιμούνται και κοιμούνται καλά και ευτυχισμένοι. Ξορκίζει τον θάνατο σε διάφορες και διαφορετικές στιγμές και σε στιγμές ηρώων που δεν είναι ευχάριστος. Κάτι άλλο που κάνει είναι να βγάλει την πίκρα όλων αυτών που είδανε να καταραίει ένας ολόκληρος κόσμος, ένα ολόκληρο σύμπαν, μια ολόκληρη ιδεολογία, πάνω στην οποία η ιδεολογία πίστευσαν πολύ λαοί, επαναστάτησαν πολύ λαοί και πάνω σε αυτή την ιδεολογία άλλαξαν πολλές συνειδήσεις και πολλά εργατικά δικαιώματα και όλο αυτό το κατέρευσε με την παρακμή, πιστεύω ότι δεν είναι τίποτα άλλο από τους αιώνιους κύκλους που κάνει η οικονομία. Η οικονομία είναι ικανή να καταστρέψει όλα τα συστήματα, κλειστά ή ανοιχτά. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το βιβλίο, και θα χαρώ πολύ αν το πετύχουμε, δεν το έχω πει ακόμη, στον δρόμο που ερχόμουν, είχα πάρει ένα μικρό σημειωματάριο και είχα αρχίσει να σπάω διαλόγους. Χαίρομαι που το πω και ελπίζω να το πετύχουμε, ίσως πετύχουμε να κάνουμε και ένα θεατρικό και κάποια στιγμή μετά από ένα χρόνο. Όλοι αυτοί οι ηρωές να τους δούμε πάνω σε μια σκηνή, γιατί από ό,τι βλέπω τα έχουμε όλα. Έχουμε μουσική, έχουμε ερμηνευτές, έχουμε ιστορικούς. Θέλω να το διαβάσετε και να το διαβάσετε με ενδιαφερότητα, να το ξαναδιαβάσετε δεύτερη και τρίτη φορά. Να το δανείσετε. Δεν είναι ανάγκη να προτείνουμε σε όλους να δωράσουμε. Είμαστε και της άποψης και μου το έλεγε στην προηγούμενη συνάντησή μας, ότι τα βιβλία πρέπει να κυκλοφορούν. Σύμφωνα με τις έρευνες, ένα βιβλίο στην Ελλάδα προκρίσης, ένα το αγόραζε, τέσσερις το διάβαζαν. Τώρα ένας το αγοράζει, δεν θα το διαβάζουν. Μπορεί ο καθένας το δικό του βιβλίο με το οποίο θα φύγει σήμερα να το δώσει σε 10. Κάντε το για μας, γιατί θα έτσι να σας πούμε τον πόνο μας απόψε για όλα αυτά. Δεν ξέρω αν ξεπέρασα τον χρόνο μου. Δεν έχω ρολόι. Αποφεύγω τα γυαλιά ποτέ ξαφέτος για να μην φοράω γυαλιά. Αν ξεπέρασα τον χρόνο μας, θα